Η Ιακωβάκη θα μας μιλήσει για μια εξαιρετική εκδήλωση που με το που την διάβασα είπα αυτά πρέπει να συμβαίνουν στην πόλη μας. Την Κυριακή λοιπόν θα πάρετε το σκύλο σας και θα τρέξετε μαζί του σε έναν αγώνα δρόμου υπέρ των αδεσπότων Ωραιοκάστρου που είναι ο σύλλογος του Δήμου πολύ ενεργός σε όλα αυτά τα θέματα και είμαστε τόσο χαρούμενοι που γίνονται τέτοιες δράσεις και όχι μόνο τις παγκόσμιες ημέρες ζώων, γιατί εκεί όλοι εξαντλούν την αγάπη τους μέσα σε μια μέρα και μετά κοιμούνται με ήσυχη τη συνείδηση. Υπάρχουν κάποιοι όμως που συνεχίζουν να δουλεύουν προς αυτό το σκοπό. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας με το που δημοσιοποίησαμε την εκδήλωση αυτή. Είναι πραγματικά μια εκδήλωση πρωτότυπη. Βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται πρώτη φορά. Ελπίζουμε να γίνει θεσμός, γιατί το ξεκινήσαμε παραίστικα από το Φιλοζωικό Σύλλογο. Mm-hmm. Είπαμε εμείς οι 30, 40, 50 που έχουμε τα σκυλάκια να κάνουμε μία γιορτούλα, μήπως και μαζευτούν κάποια χρήματα, λόγω του ότι στο Ρεόκαστρο έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα δέσποτα. Γιατί έρχονται όλοι και αφήνουν τα δέσποτα. Ακριβώς. Αφήνουν τα δικά τους τα ζώα στο Ρεόκαστρο. Ακριβώς. Γιατί δηλαδή, θα χαθούν πιο εύκολα. Έτσι, με το που παίρνουμε ένα ζωάκι και γίνεται 6 μηνών και μεγαλώνει και δεν είναι πλέον κουταβάκι, δεν το θέλουμε και πρέπει να τα αφήσουμε κάπου. Οπότε έρχονται και τα αφήνουν εκεί. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα λοιπόν με τα δέσποτα. Φυσικά η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν το συζητώ για όλους μας, έτσι και ο Φιλοζωικός δεν έχει πόρους από κάπου. Αυτό που είπαμε να κάνουμε δεν έχει συμμετοχή, είναι ό,τι θέλει ο καθένας και ένα ευρώ και 50 λεπτά. Δεν έχουμε κανένα όριο, ούτε κουπόνια, ούτε λαχιοφόρο, ούτε τίποτα. Όμως, το καταλαβαίνω. Ενώ ξεκίνησε πολύ απλά και παρεΐστικα, θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Δήμο Ρεοκάστρου και την Αντιδημαρχία Καθαριότητος Πράσινου Περιβάλλοντος κλπ. Όπου το πήραν κάτω από την ομπρέλα τους, είπανε εμείς θα το στηρίξουμε. Η περιοχή λέγεται περιοχή Αλόνια στο Ρεόκαστρο. Είναι μια μεγάλη αλάνα. Θα διαμορφωθεί ειδικά, δηλαδή το ένα έφερνε το άλλο. Υπήρχαν πάρα πολλοί χορηγοί, κάτι που μας εξέπληξε όλους. Τώρα, καλά το λέτε εσείς ναι. Στο Αλόνια, αλλά κάποιος που δεν έχει ιδέα από Ρεόκαστρο, πώς θα εξηγήσω, θα εξηγήσω. Στον κεντρικό δρόμο του Ρεόκαστρου, κάποια στιγμή συναντάμε τον ΟΕΔ και ένα κυκλικό κόμβο. Mm-hmm. Στον κυκλικό κόμβο, λοιπόν, αυτόν στρίβουμε αριστερά και είμαστε ακριβώς πάνω σε αυτή την περιοχή. Είναι πριν την εκκλησία ή μετά την εκκλησία? Μετά την εκκλησία τη Γαλλίνης. Ναι, ναι. Μετά την εκκλησία. Εκεί που γίνονται τα μαθήματα οδήγησης, που υπάρχει ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Ωραία. Εντάξει, για να καταλάβω. Ναι, να συνεννοηθούμε. Μην έρθει και σας ψάχνει άνθρωποι έτσι, έτσι, έτσι. Στα χωράφια. Τελικά έχει εξελιχθεί η εκδήλωση σε ένα κυριολεκτικά πανηγύρι. Ωραία. Δηλαδή, θα χαρούμε να συμμετάσχουμε. Θα υπάρχει χώρος, ειδικά διαμορφωμένος, για τα μικρά παιδάκια, τα οποία δεν θα μπορούν να τρέξουν με το σκυλάκι τους. Θα υπάρχουν κλόουν, μπαλόνια, ζωγραφική προσώπου να αποσχολούνται τα παιδάκια. Θα ανεβούμε Ρεόκαστρο. Κέτερινγκ 500 ατόμων προσφορά επιχείρησης, δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Φαντάζομαι μετά το τρέξιμο, γιατί πριν το τρέξιμο θα έχουμε θέματάκια, έτσι καταλαβαίνετε. Και φυσικά αυτό που πρέπει να ευχαριστήσω, αυτούς που πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ είναι η επίλεκτη ομάδα ειδικών. Μην ανησυχείτε, του Δήμου Παύλου Μελά, όπου ειδικές αποστολές, όπου μας καλύπτουν το ιατρικό κομμάτι. Γιατί κάποιος μπορεί κάτι να τους συμβεί, κανένας ακριβώς, δεν ξέρει. Με ένα πλήρες οργανωμένο ιατρείο, 7 μέτρων, σκηνή, 7 μέτρα, θα υπάρχουν γιατροί. Κτηνίατροι. Την ιατρική πάμπολη, οι οποίοι να είναι καλά, που βοηθάνε πάρα πολύ με στηρώσεις, με αφιλοκερδός και τα λοιπά. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. DJ, ωραία μουσική. Τι ώρα πρέπει να βρεθούμε εκεί την Κυριακή? Στις 10 η ώρα. 10 με? Δεν ξέρουμε. Όσο μας πάει. Τι ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας δρόμου με το σκύλο? Τα σκυλιά χωρίζονται καταρχήν σε τρεις κατηγορίες. Α, δεν θα είναι όλοι μαζί? Όχι. Θα είναι τα μικρά, μεσαία, μέχρι 10 κιλά, μεσαία και μεγάλα. Οι συμμετοχές ήδη είναι, έχουμε ξεπεράσει τις 150 συμμετοχές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε να πάνε τόσο καλά θα πάνε όλα.
και να γίνει θεσμός πλέον αυτό το πράγμα και να το ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι. Φυσικά. Γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο πρόβλημα του Δήμου Ωραιοκάστρου τα αδέσποτα. Αστειεύεστε, δεν είναι. Το θέμα είναι όμως είναι πρόβλημα των δημοτών, όχι του Δήμου, ξέρετε. Σίγουρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην το θίξουμε το θέμα. Τώρα μιλάμε για μια μεγάλη γιορτή που θα γίνει την Κυριακή. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα θέματα θα τα αντιμετωπίσουμε εν καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.